Επίσημη επίσκεψη στη Ζάκυνθο πραγματοποίησε την Τετάρτη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο νησί του Ιωνίου, προσκεκλημένος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ζακύνθου, για να παραβρεθεί και να τιμήσει με την παρουσία του τα νέα της γραφεία. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη στο νησί ήταν το Δημαρχείο, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, Παύλο Κολοκοτσά, αντιδημάρχους και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί ενημερώθηκε για τα έργα που υλοποιούνται στο νησί, όπως η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, έργο που, όπως τόνισε, αποτελεί πρότυπο και θα συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε συνάντηση με παραγωγικούς φορείς του νησιού, εκπρόσωποι του τουρισμού, του αγροτικού κόσμου, του ιατρικού και φαρμακευτικού κλάδου, του εμπορίου, καθώς και επιμελητηριακοί, παρέθεσαν στον κύριο Μητσοτάκη τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, κυρίως λόγω του άδικου και καθαρά εισπρακτικού φορολογικού συστήματος και του ασφαλιστικού. Οι φορείς εξέφρασαν τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους και ζήτησαν από τον κύριο Μητσοτάκη, ως εν δυνάμει αυριανό πρωθυπουργό, να μεριμνήσει για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και να δώσει βάρος στις αναπτυξιακές πολιτικές για την εξυγίανση της οικονομίας. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικού κόσμου και κοινωνίας, η οποία έχει χαθεί λόγω των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα και που βασίζονταν στα ψηφοθυρικά ψεύδη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το μήνυμα το οποίο άκουσα και σήμερα είναι ένα. Η υπερφορολόγηση σκοτώνει την επιχειρηματικότητα. Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε ένα απόλυτο φορολογικό αδιέξοδο, αδυνατούν πια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους. Είναι απολύτως σαφές και ξεκάθαρο ότι η οικονομία χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα φορολογικής πολιτικής, το οποίο θα στηρίζεται σε περιορισμό δαπανών και σε ταυτόχρονη μείωση των φορολογικών στελεστών. Χρειάζεται επίσης ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην προσέλκυση και στη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε εκείνους τους κλάδους που η οικονομία μας έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ένας τέτοιος κλάδος είναι και ο κλάδος του τουρισμού, ένας κλάδος ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για τον νησί της Ζακύνθου. Ένας κλάδος όμως, ο οποίος παρότι κατάφερε και αύξησε ολίγον τα αποτελέσματά του το 2016, εξακολουθεί να στερείται των απαραίτητων πόρων προκειμένου να κάνει ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα προς τα μπρος. Χρέος της Νέας Δημοκρατίας και δικό μου προσωπικά είναι να προτείνω στους Έλληνες πολίτες μια συμφωνία αλήθειας, η οποία θα δίνει έναν εναλλακτικό δρόμο διεξόδου από τη μεγάλη κρίση την οποία διανύουμε και να οικοδομήσουμε εκείνες τις απαραίτητες σχέσεις εμπιστοσύνης, προκειμένου όλοι μαζί να καταβάλουμε μια προσπάθεια, αλλά μια προσπάθεια η οποία τελικά θα αποδώσει καρπούς, θα επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και δουλειές, μην αφήνοντας κανέναν πίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέχεια επισκέφθηκε το Μαραθωνίσι, προσκεκλημένος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, μιας και η περιοχή αποτελεί βασικό χώρο οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα. Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παραβρέθηκε στον αγιασμό και στην τελετή εγγενείων των νέων γραφείων της ΝΟΔΕ, παρουσία πλήθους μελών, φίλων και τοπικών στελεχών του κόμματος. Να είμαστε σε μια διαρκή πολιτική και εκλογική ετοιμότητα. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθούμε να ζητάμε εκλογές. Για έναν απλό λόγο. Το κόστος παραμονής αυτής της κυβέρνησης είναι μεγαλύτερο από το κόστος απομάκρυνσής της. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Δεν εξαρτάται από εμάς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα τις χτίσουμε και θα μπορέσουμε να γράψουμε ένα νέο λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία αυτής της παράταξης. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα βγάλουμε τον τοποταμινόμια, θα τον βγάλουμε από τα διέξοδα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συμμετείχε και στη λιτανία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Ωστόσο, το τελετουργικό ματαιώθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικράτησαν στο νησί την Τετάρτη.